Αρέσει και στα κορίτσια. Άμα βγαίνει έξω και πάει πόρτες εδώ όξω την πλατεία, να δεις τι γίνεται έρχονται οι κοπέλες από πίσω και κάνουν παρέα και του λένε τι ευγενικός είστε και τι αριστοκράτης και αρχίστε να κοιτάτε τσιου 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 σαν την παλιοκαρδερίνα. Και δεν πρέπει. Και ο άλλος, Καραγιώσης που είναι ένας άλλος άνθρωπος, είναι από το κοντά, που με ψάχνουμε τώρα γιατί εγώ θα εκπροσωπήσω το κερίσιο. Α, ωραία, μπράβο ρε Καρατζαριά. Να σε δω και εσένα να βγαίνεις. Να βγαίνεις στις τηλεοράσεις, να βγαίνεις στα κανάλια, να μιλάς όξω στον κόσμο, θα λες πιο ωραία, ε! Καλά έκανε ο Διαμαντιές, αλλά αυτός που δεν προσωπήσει τον άλλον, πρέπει να τον ευρώπη. Και ξέρεις ποιος σκέφτηκα. Πού? Εσένα. Δεν ξέρω εγώ να κάνω αυτές τις δουλειές. Και δεν χρειάζεται με σ' αγαπάει ο κόσμος, βγαίνεις έξω και φωνάζουν όλοι Καραγιώσεις, Καραγιώσεις. Ναι, με. Όλα προηγουμένα. Δεν είναι εδώ πέρα Καραγιώσεις, μια μικρούλα θα μας πιάσει και παίρνει μέσα και την Καραγιώσεις, Καραγιώσεις. Σ' αγαπάει όμως, σ' αγαπάει, σ' αγαπάει. Εσύ είσαι Καραγιώσεις που μπορεί να αναλάβει. Δεν μπορεί καλά πει. Να, να, να. Άμα μπορώ, θα σε βοηθήσω κι εγώ. Εντάξει. Ποιος είναι ο αυτός που θα υποψώφει. Ε. Ο υποψώφιος, να ποιος είναι. Είναι Μεραγιώτης. Ποιος δε. Είναι Μεραγιώτης. Μην ακάθαρα ρε παιδί το δόντι σου πονάει. Έλα, 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 τώρα μπερδεύτηκε τη γλώσσα σου. Πες το καθαρά, σιγά σιγά. Είναι ο Μπαρμπαγιώτης. Ναι, ε. Είμαι βαρέσει, ναι, ρε. Είμαι βαρέσει. Δεν μου λες, μωρέ. Φούδιο, φούδιο, άπλασμα, κατάπαρμα, την πρώτη που της κακραγαλιάς, το Παρισίου, της Βουδαπέστης και της Βαρκελόνης. Το Μπαρμπαγιώρο, ναι. Δεν είδες τι σου έκανε το πρωί. Από τη μεγάλη σου την τύχη ζει. Σε προστάτεψε ο Άγιο. Καραγιώς μου, όχι, βρε, ανυψός μου είχε. Ανυψός. Βεβαίως. Καραγιώς Άγιο, που ξέρεις πώς θα σε σεβαστεί. Που ξέρεις γράμματα. Να τον εκπροσωπήσεις εσύ. Θα πάω να ειδοποιήσουμε τον κόσμο και να σου πω κάτι. Εμένα δεν με νοιάζει να βγει ο Διονύσιος. Άμα πάει καλά, βγει ο Μπαρμπαγιό. Γνωρίζει τον τόπο εδώ πέρα τα προβλήματα. Ξέρω εγώ ρε Κατατάρα. Φοβάμαι ρε παιδί μου. Γιατί? Με έχει βούρκα άμα με βλέπω. Τι δηλαδή? Μου έχει πει να μην ξαναπλησιάσω. Γιατί? Δεν ξέρω ρε παιδί μου άμα πάω στη στάλη, βάλτε τα τυριά λέει και βρίσκονται στα καρτάρια πέθα. Εσύ τα μάτια. Λέει, γιατί δεν θα το πάρει το καρδάρι ο αέρας. Την άλλη φορά σπαστοδότη του λέει.